Γιατί μου κάνετε πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περάσατε υπέροχα, να είχατε ένα τέλειο καλοκαιράκι, ξέγνιαστο, ό,τι και αν κάνατε, να περάσατε όμορφα, να ξεκουραστήκατε και να αδειάσετε το μυαλουδάκι σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, γιατί δεν ξέρω τα δικά σας τα μυαλουδάκια, αλλά το δικό μου σκέφτεται ασταμάτητα 24 ώρες το 24ωρο. Πάρα πολύ κούραση αυτές οι σκέψεις, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο περισσότερος κόσμος από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, γράψτε μας από κάτω όποιες έχετε όρεξη, τι κάνατε, πού πήγατε, πώς περάσατε, ένα ξενοδοχείο που μπορεί να άξιζε πάρα πολύ και να σας άρεσε πολύ, έτσι να τα βλέπουμε, να παίρνουμε ιδέες, γιατί πολλοί κόσμος ζορίζεται στο να βρει κάτι έτσι αξιόλογο και με καλή τιμή, γιατί δεν. Εμείς τι κάναμε, για όσες δεν έχετε Instagram, πήγαμε μέχρι τα Γιάννενα τελικά, εκεί μας έβγαλε ο δρόμος, γιατί ξέρετε ότι είναι και η καταγωγή μου από εκεί και είναι ένα μέρος που μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω, ειδικά πάνω στα Ζαγόρια ή κάτω στο Μόλο, εκεί στη Λίμνη. Είναι όνειρο, δεν ξέρω, κάθε φορά που είμαι εκεί νιώθω ότι είμαι σε άλλη χώρα, νιώθω ότι είμαι, δεν ξέρω, νιώθω ότι είμαι αλλού, πολύ μ' αρέσει. Και ειδικά οι μέρες στη Λίμνη, στους κήπους που πάμε για κολύμπι και θυμίζει σαν να είσαι στη θάλασσα. Είναι παγωμένα τα νερά, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα σας βάλω έτσι καμιά φωτογραφία εδώ να δείτε ή κάνω βιντεάκι. Είναι όνειρο εκεί στους κήπους, πραγματικά. Τώρα να σας κατευθύνω, είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή όποιος θέλει, γιατί με ρωτάτε, καλό είναι να πάτε εκεί και να ρωτήσετε πού είναι και να σας βοηθήσουν, γιατί είναι λίγο μπέρδεμα και δύσκολο. Είναι μέσα στα δάση και δεν μπορώ να. Και εγώ όταν πηγαίνω, κάποιες φορές δυσκολεύομαι, κάποιες φορές έχω γυρίσει πίσω και ξανά έχω πάει. Δηλαδή, ξέρετε, είναι λίγο έτσι το πράγμα εκεί. Αλλά είναι ένα όνειρο. Είναι ένα μέρος που εκεί η Ήπειρος αγαπώ πάρα πολύ, δηλαδή από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Δεν ξέρω αν φταίει το τι είναι η καταγωγή μου, αλλά δεν ξέρω, με τραβάει το μέρος εκεί. Αυτά κάναμε εμείς λοιπόν που λέτε και μείναμε και σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, ντουλάκ λέγεται, στη Λίμνη πάνω, όνειρο, πολύ ωραίο, είχε και σπα, οπότε κατάφερα να κάνω κάποιες έτσι θεραπείες προσώπου, σώματος και ξεκουράστηκα. Άδειες στο μυαλό μου, αυτό ήθελα, αυτό ήταν ο σκοπός, να κάνουμε διακοπές που να αδειάσει το μυαλό. Πήγαμε και στο Σπήλαιο, πήγαμε και στο Madame Tissot, πήγα να πω, Θεέ μου. Πήγαμε και στο Μουσείο Βρέλη που είχε και έρνα μειώματα και ενθουσιάστηκε ο Αλέξανδρος πάρα πολύ, έλεγε. Είδα βόμβες, είδα όπλα, είδα τους φαντάρους που ήταν μέσα στις σπηλιές. Του άρεσε πάρα πολύ, οπότε αν βρεθείτε με παιδάκια να πάτε στο Μουσείο Βρέλη. Υπάρχουν ένα-δύο εκθέματα που σας λένε και οι ίδιοι ότι καλό είναι εκεί να μην σταθείτε για να μην δει το παιδί, γιατί είναι έτσι λίγο πιο, καταλάβατε, γιατί δεν θέλω να πω και πάρα πολλά. Και ήτανε υπέροχα, 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 αν βρεθείτε στα Γιάννενα να επισκεφτείτε και το Σπήλαιο, είναι καταπληκτικό. Είχα πάει μικρότερη, αλλά δεν το θυμόμουν καθόλου και έτσι μου άρεσε τώρα που πήγαμε και με τον Αλέξανδρο, ο οποίος θυμότανε πάρα πολλά πράγματα μέσα από το Σπήλαιο, γιατί τον ρώταγε και η κυρία του στη λογοθεραπεία τι έκανε και έλεγε πράγματα τα οποία εγώ τα είχα ξεχάσει μέσα από το Σπήλαιο. Και ήταν ονειρεμένα, εννοείται πήγαμε στο Μονοδέντρι και φάγαμε στη οξόρεφό μου την πίτα της Κικίτσας. Πήρα και κάποια μέλια, παιδιά, από εκεί, από το Μονοδέντρι, δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει. Υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο πουλάει μέλι εκεί τοπικό, μέχρι και από το Πετρόδασο, καθώς ήταν να σας πω πώς λέγεται. Και πήρα και κηρύθρες,
δείτε. Μαμά. Πήρα και τέτοιες συσκευασίες. Εκεί είναι η κυρία Χρυσή που τρώγαμε. Με το μέλι. Μελιστράτη λέγεται, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήρα κυρίθρες και πήρα και δύο γεύσεις. Καθίστε να σας πω. Πήρα έλατο, δύο γεύσεις, καταλάβατε τι θέλω να πω. Πήρα έλατο και πήρα και μέλι αμφέων από την πίτσα. Αλλά αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, να σας πω. Το έλατο το έχω δοκιμάσει, είναι τέλειο. Τις κυρίθρες έχω δοκιμάσει, είναι καταπληκτικές. Και έψαχνα έτσι ένα καλό μέλι και ρώτησα τον ξεδερφό μου που έχει την πιτατσική κίτσα εκεί στο μονοδέντρι και μου λέει εκεί θα πας. Πάρα πολύ ωραία. Ήδη μου λείπει. Το κακό είναι ότι όταν πηγαίνω εκεί, επειδή ίσως είναι το μέρος της καταγωγής μου, το σκέφτομαι από πριν. Πριν πάω, σκέφτομαι το φεύγα. Και την τελευταία μέρα, ειδικά που ήμουν εκεί και με τον ανεψιό μου και τρώω, ήθελα να βάλω τα κλάματα από τη στενοχώρια μου που φεύγω. Μου αρέσει πάρα πολύ εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ένα εξοχικό να μπορούμε έτσι να πηγαίνουμε συχνότερα, να πηγαίνουμε έτσι Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και να καθόμαστε να το ευχαριστιόμαστε. Αλλά οκ. Okay. Καλό είναι και το λίγο, γιατί μπορεί και το πολύ να το βαριέσαι. Επίσης, να ξέρετε ότι το ξενοδοχείο που επιλέξαμε είχε και πισίνα, οπότε ήταν τέλεια για καλοκαίρι. Γιατί περάσαμε τις μισές μας μέρες στην πισίνα, πήγαμε και πάνω στη λίμνη για τους πιο τολμηρούς. Εγώ μπήκα άνετα φέτος, ενώ άλλες φορές λίγο δυσκολευόμουν. Φέτος μπήκα πάρα πολύ άνετα. Έχει και εκεί στην Αρίστη το ποτάμι του Βογιδωμάτια, αν θέλετε να κάνετε κάποιο μπανάκι έτσι όσοι αντέχετε. Αλλά γενικότερα έχει επιλογές. Πήγαμε και στο νησάκι, εννοείται δεν το συζητώ. Πήρα και αυτό το κολλιέ από το νησάκι εδώ. Πολύ ωραία, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν χόρτασα γιατί ήθελα και άλλες μέρες σίγουρα. Αλλά μου έκανε πολύ καλό που βρέθηκα εκεί και ειδικά εκεί στη λίμνη στους κήπους, που είναι ένα όνειρο. Που μακάρι να μπορούσα να βρισκόμαι εκεί κάθε μέρα, δηλαδή πας εκεί και σου αλλάζει όλη διάθεση. Αυτά. Γράψτε μας και εσείς που πήγατε, τι κάνατε, όσες έχετε όρεξη, έτσι να μας προτείνετε και ξενοδοχεία, γιατί βλέπω ότι πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να βρει κάτι. Αυτά. Εγώ, με ό,τι μένω ευχαριστημένη, εννοείται σας το λέω για να το γνωρίζετε. Δεν έχω κάποια συνεργασία με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Μείναμε ευχαριστημένοι, φάγαμε πολύ ωραίο το πρωινό, ήταν εξαιρετικό. Πεντακάθαρη χώρη, η πισίνα, τα σπα, όλα, οπότε. Είχαμε και θέα τη λίμνη, δηλαδή άνοιγε τις κουρτίνες από την μπαλκονόπορτα και έβλεπες λίμνη και παμπότιδα εννοώ έτσι κάτω. Μη σας μπερδέψω με τη λίμνη πάνω στους σκεπούς, γιατί σας μιλάω για δύο λίμνες τώρα και σας έχω μπερδέψει. Λοιπόν, πέκει ο Σεπτέμβρης, οπότε ξεκινάμε βιντεάκια. Ίσως δεν έχουμε βίντεο κάθε Σάββατο μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη, γιατί σας είπα ότι αυτοί οι μήνες θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι μέχρι και το Δεκέμβρη. Και το Δεκέμβρη, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε το vlog μας. Θα το δούμε σιγά σιγά αυτό μαζί. Ίσως είναι λίγο διαφορετικό το vlog μας φέτος, γιατί δεν θέλω να πιεστώ καθόλου, θέλω να είμαι όσο πιο χαλαρή. Επειδή έχω ήδη βαρύ πρόγραμμα και το ήξερα από το Γενάρη ότι ο Σεπτέμβρης μέχρι το Δεκέμβρη θα είναι ένα μπάχαλο. Μπάχαλο, καταλαβαίνετε ότι θα έχω πάρα πολλά πράγματα και έχω και άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και άλλα πράγματα από πίσω μου σίγουρα. Ίσως κάποια Σάββατα λοιπόν δεν ανέβουν βιντεάκια εδώ στο YouTube. Αλλά okay, να το έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό ίσως είναι. Τώρα, αν τύχει ρε παιδιά και πάνε όλα καλά και μπορώ και να ανεβάσω και δύο βίντεο την εβδομάδα, θα είναι τέλειο, το ιδανικό. Πάω λίγο γρήγορα να ετοιμαστώ και ήδη έχω ετοιμαστεί, αλλά έτσι λίγο να κάνω κάποια τελευταία πράγματα που θέλω, γιατί έρχεται η αδερφή μου με τα μικρά να μας πάρουν. Να πάμε να κουρευτούν, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία. Βέβαια ο Αλέξανδρος δεν ξέρω τι θα κουρέψει, γιατί μέσα στο καλοκαίρι τα πήρε ο Κανάκης όλα και του άρεσε πάρα πολύ του μικρού, αλλά είχαν κλείσει τα κομμωτήρια και τον κούρεψε ο μπαμπάς μου. Και τώρα δεν του έχουν μακρύνει πολύ τα μαλλιά, οπότε δεν ξέρω τι θα καταφέρει να κάνει ο Μανώλης σήμερα εκεί στο κομμωτήριο. Παρ' όλα αυτά θα πάμε να δούμε λίγο έτσι λίγο του τα ισιώσει, γιατί πετάνε κάποιες τριχούλες. Αυτά. Ξαναπες του, δεν ακούστηκες. Λέω καιρό είχαμε για vlog. Καλό στο vlog, είπες καιρό είχαμε. Καλό στο vlog. Καιρό είχαμε. Έτσι.
για μένα είναι αυτά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, λογικά θα σας κάνει εντύπωση αυτό εδώ, γιατί ξέρετε ότι καφέ εγώ δεν πίνω. Έχουν γίνει έτσι αρκετές αλλαγές μέσα στον Αύγουστο, μία από αυτές, ενώ αλλαγή σε μένα, είναι και αυτό, ξεκίνησα παιδιά ελληνικό καφέ, γιατί ακούστε τι σκέφτηκα τώρα και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές έχει βοηθήσει. Εγώ τον είχα κόψει τον καφέ, βέβαια ποτέ δεν είχα δοκιμάσει ελληνικό, έπινα πάντα φρέντο καπουτσίνο, αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Αλλά με πείραζε πάρα πολύ στο στομάχι, δηλαδή κατάλαβα μετά από κάποιο διάστημα ότι ο καφές είναι που με ενοχλεί. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτά που με απασχολούσαν με το στομάχι μου. Και τον έκοψα για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχω να πιω καφέ, είχα δοκιμάσει πριν 3 χρόνια τελευταία φορά να πιω καφέ, μια γουλιά η οποία με πείραξε πάλι. Και από εκεί και πριν είχα πάρα πολύ καιρό να πιω καφέ, χρόνια. Και το τελευταίο διάστημα έχω πάρα πολλούς πονοκεφάλους, σας έχω πει ότι είχα κάνει κάποιες εξετάσεις και αυτά. Και το μοναδικό φάρμακο που με έπιανε ήταν ένα φάρμακο το οποίο μέσα περιείχε καφεΐνη. Και λέω, ρε, δεν δοκιμάζεις έναν ελληνικό που δεν τον έχεις πιει ποτέ και δεν ξέρεις αν σε πειράζει και στο στομάχι, να δεις και αν βοηθάει στο κεφάλι. Παιδιά, με έχει βοηθήσει κάποιες φορές. Όχι όλες, αλλά βοηθάει. Και κάθε απόγευμα φτιάχνω και πίνω έτσι ένα καφεδάκι. Βουτάω και τα μπισκοτάκια μου μέσα αυτά εδώ που είναι τα αγαπημένα μου. Τα βουτύρου. Και πίνω ό,τι περισσέψει, οπότε τώρα έτσι έχει απογευματιάσει και έφτιαξα το καφεδάκι μου. Ναι, τον ελληνικό μου τον καφέ. Ελάτε να σας δείξω λίγο κάποια πράγματα που πήραμε για τον Αλέξανδρο από Κόσμος. Επειδή τώρα είναι η επιστροφή στα σχολεία, έχω και... Αν θα σας δείξουμε και την τσάντα μας. Αλέξανδρο, θες να φέρεις λίγο την τσάντα σου να τη δείξουμε? Ναι. Την τσάντα που πήρε ο Αλέξανδρος για το σχολείο. Γιατί... Για τα παπούτσια. Για τα παπούτσια θα δείξουμε. Γιατί, ρε παιδιά... μέσα στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα, αυτή που είναι στο δωμάτιό σου και πρέπει να βάζουμε τη τσάντα, αγάπη. Έχει μέχρι τις 15 του μήνα, αν είσαι μέλος στο Cosmosport, ένα κόμπο, κάποια κόμπο offers τέλος πάντων. Οπότε σου λέει ότι άμα πάρεις. Τι είναι τα κόμπο offers τώρα που σας είπα, θα σας πω λίγο γρήγορα. Αν είσαι μέλος στο Cosmosport, αν πάρεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα από την ίδια μάρκα, τα παίρνεις με μία 15% έκπτωση. Οπότε εμείς πήραμε την τσάντα, γιατί πρέπει να πάρεις τσάντα παπούτσια σετ και πήραμε αυτή εδώ την τσάντα. Για τις αθλητικές δραστηριότητες του Αλέξανδρου, αυτή εδώ είναι Adidas. Πήραμε αυτό εδώ το Adidas, το παπουτσάκι το οποίο είναι τέλειο. Και μόλις είπε αυτό θέλω, καταχάρηκα γιατί θέλω να τον αφήνω να διαλέγει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι περισσότερο όταν παίρνει κάτι που αρέσει και σε μένα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που έχει τη λεπτομέρεια έτσι με το Spider-Man, τις 3 γραμμές εδώ της Adidas που έχουν πάνω και τους ιστούς. Και γράφει και εδώ πέρα Marvel Spider-Man, εδώ. Πήραμε επίσης από κόσμους για να τελειώσουμε αυτό, αυτή εδώ τη φορμούλα που είναι της Marvel και πίσω έχει τους ήρωες της Marvel. Δείτε, και το από κάτω εννοείται. Καλά, μ' άρεσε γιατί είναι ένα μπλε σκούρο, πολύ σκούρο και έχει αυτό το σαμπανί το χρώμα στις γραμμές και ταιριάζει. Δείτε τι ωραία που ταιριάζει με το μπλε. Πάρα πολύ όμορφο. Και για το σχολείο, ο Αλέξανδρος διάλεξε, πήγαμε στα Max και αγόρασε επέλεξε μια Minecraft αυτή εδώ. Τη μαύρη με τις πράσινες λεπτομέρειες και πήρε και ένα ίδιο παγουρίνο, αλλά τώρα το έχω μέσα. Δεν το έφερα και έχει και μπροστά θήκη, έχει και μια πίσω και έχει δεξιά και αριστερά για το παγουρίνο. Πολύ ωραία, του άρεσε πάρα πολύ, με το που την είδε ενθουσιάστηκε. Την άλλη θα την παίρνουμε μαζί μας στις αθλητικές μας δραστηριότητες. Και πήρα και εγώ ένα ζευγάρι παπούτσια, κάτι σνικεράκια, αθλητικά. Γιατί έχω ξεκινήσει βάδινγκ. Δεν κάνω ούτε τρέξιμο ούτε περπάτημα βαριεστημένο, καταλάβατε. Δηλαδή πάω. Και πήρα και εγώ από τα Κόσμος εκείνη την ημέρα που ψωνίσαμε τα 3 αυτά προϊόντα. Κάποια αθλητικά πάρα πολύ ωραία, θα σας τα δείξω γιατί είναι φοβερά. Και το χρώμα τους είναι καταπληκτικό και έχουν ωραίες όλα και αυτά. Μετά θα τα βάλω που θα πάω για περπάτημα, θα σας τα δείξω. Όχι τίποτα άλλο. Το πίνω και σκέτο το καφεδάκι μου, δηλαδή το έχω φτάσει στο άλλο επίπεδο. Τώρα περιμένω τον μπαμπά μας να έρθει από τη δουλειά να κάνει ένα μπανάκι να φάει και να φύγουμε να πάμε. Μου πρότεινε μια φίλη μου έναν χώρο που είναι έτσι για κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Και θέλω λίγο να πάμε να το δούμε, να τσεκάρω λίγο εκεί τι παίζει με το πάρκινγκ και αυτά, γιατί έχω πιάσει τον εαυτό μου τα τελευταίο 1 με 2 χρόνια. Ψάχνω να βρίσκω πράγματα πιο κοντά στο σπίτι που να μπορώ να πηγαίνω και με τα πόδια. Δεν αντέχεται και η κίνηση, παιδιά, στην Αθήνα πλέον, δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ και με το παρκάρισμα και με την κίνηση, οπότε είπα ότι με αυτόν τον τρόπο το να τα βρίσκω κοντά και να πηγαίνω με τα πόδια θα γλιτώνω και χρόνο αλλά και ψυχική ηρεμία.
αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Οπότε, επειδή εκεί μου προτείνανε, γιατί το έψαξα έτσι να βρω κάτι πιο κοντά, δεν βρήκα κάτι πιο κοντά να μπορέσω να τον πηγαίνω. Αναγκαστικά για να πηγαίνουμε εκεί θα πρέπει να παίρνω αυτοκίνητο. Και θα πάμε λίγο σήμερα να δούμε τον χώρο, να το δει ο Αλέξανδρος, πώς θα του φανεί. Κάνουν κάτι σαν στίβο, δεν είναι ακριβώς στίβος, είναι κάποιες έτσι αθλητικές δραστηριότητες που είναι πριν το στίβο και μετά προχώρας. Νομίζω μετά τα 6 μπαίνει σε... Ναι. Και θα πάμε σήμερα, δεν το ξέρει, τώρα το άκουσα πρώτη φορά. Ένα μεγάλο σπίτι που να είναι αμάξι. Και θα πάμε έτσι λίγο να το δούμε. Να δούμε πώς θα πάει, αν μας αρέσει ο χώρος, αν βολεύει εκεί και με το παρκάρισμα και αυτά. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα αγανακτήσω. Αλλά λίγο να το δω, γιατί δεν ξέρω καλά το μέρος. Οπότε θέλω να πάω λίγο να το εξερευνήσω και να το δω. Και θα σας πω πώς πήγε. Θα σας πάρω μαζί μου και πιο μετά στο περπάτημα. Πάω να απολαύσω λίγο το καφεδάκι μου εδώ πέρα με τα μπισκοτάκια. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας, παιδιά, κοιτάξτε. Ορίστε! Υπάρχει περίπτωση να ξέρω εγώ που είναι? Ναι. Εσύ δεν πρέπει να ξέρεις που είναι? Όχι. Όχι. Δική μου δουλειά είναι τα παιχνίδια σου δηλαδή? Ναι. Μάλιστα. Παιδιά, μόλις γύρισα. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας δείξω τα παπούτσια, γιατί δεν ήθελα να σταματήσω. Με το που φεύγω από το σπίτι, ξεκινάω. Και έκανα και λίγο τρεξιματάκι σήμερα. Τι ωραία που είναι. Όταν γυρνάω, νιώθω τι ανανεωμένη και ωραία. Και μακάρι να μπορέσω να το κρατήσω. Γύρισα, έκανα και το μπανάκι μου. Θα κάνω και κάτι ασκήσεις που μου έχει πει ο φυσικοθεραπευτής για την πλάτη μου, γιατί έχω πολύ μεγάλο θέμα με την πλάτη. Και ξέχασα να τις κάνω με το που γύρισα, οπότε τώρα. Δεν είναι τίποτα. 5 λεπτά υπόθεση είναι. Αλλά σας το προτείνω, έτσι τα απογευματάκια, αν έχετε χρόνο, βάλτε αθλητικά και βγείτε έστω και για μισή ώρα. Δηλαδή εγώ αυτή το μισάωρο γυρνάω σπίτι και νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Πήγαμε και μια βόλτα πολύ Λίντλ νωρίτερα, που θέλαμε να πάρουμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά βρήκαμε στο ψυγείο αυτά τα σούσι, τα σούσια όπως λέω εγώ. Αλλά δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Θα δοκιμάσω τώρα να σας πω ότι έχει και, πώς τα λένε αυτά, τα ρολάκια τέλος πάντων, και κοιτάνε οι γύροι. Τα έχω μάθει, εκεί που δεν έτρωγα τίποτα. Τα έχω μάθει, θα δοκιμάσω και θα σας πω αν είναι ωραία. Προφανώς και είμαστε στην επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν σας είχε λείψει αυτό το ξαφνικά. Πετιόμαστε στην επόμενη μέρα. Δείτε εδώ, βγήκαμε να πάμε λίγο στο Μαρούσι για κάτι δουλειές. 5 λεπτά φόρεσα τα γυαλιά, γιατί δεν τα φόραγα. Και 5 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε μέχρι να μπούμε στα μάξι και να έρθουμε. Και εντάξει, τι να πω τώρα με αυτό το γυαλί. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να σας πω, για εχθές τα σούσι ήταν πάρα πολύ ωραία, αρκεί να ήταν λίγο πιο βρασμένο το ρύζι. Εγώ στο σούσι θέλω να είναι λίγο πιο βρασμένο το ρύζι, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσει καλύτερα. Γενικότερα ήταν ωραίο, μια χαρά, και είχαν έτσι σχετικά καλή τιμή, γιατί τα σούσι είναι και ακριβά και είχε και αρκετά, δηλαδή εγώ έσκασα, ήταν έτσι μπαμπάτσικα έσκασα. Βάζω έτσι λίγο γρήγορα να φτιάξω ένα σπανακοριζάκι, γιατί αργήσαμε να γυρίσουμε από το Μαρούσι. Είχαμε κανονίσει να πάμε να δούμε μία φίλη και λαχανικό. Ωραία. Και αργήσαμε να γυρίσουμε. Πίστευα ότι θα γυρίσουμε νωρίτερα, αλλά αργήσαμε, οπότε είπα να κάνω κάτι γρήγορο και θα κάνω σπανακοριζάκι που έτσι λίγο, ξέρετε ότι το αγαπάμε πάρα πολύ. Τι ζέστη είναι αυτή ρε παιδιά, δεν αντέχετε άλλο. Έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 4 ή 5? Δεν λέει αυτό εδώ, Έχουμε 6. Ωρε φίλε, 6 του μήνα έχουμε. Πάντως δεν ξέρω εσείς ρε παιδιά, αλλά ενώ θα μου λείψει το καλοκαίρι, ανυπομονώ για τους πιο χειμερινούς μήνες, που δεν ξέρω πόσο χειμερινή θα είναι από εδώ και πέρα, με όλα αυτά που ακούγονται για την κλιματική αλλαγή κλπ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έτσι λίγο να δροσίσει, μην είμαστε ένα μόνιμο καλοκαίρι, δεν θα το αντέξω αυτό το πράγμα, γιατί ναι μεν μου αρέσει το καλοκαίρι που είσαι πιο ξέγνιαστος, αλλά δεν αντέχω τη ζέστη, είμαι τσακωμένη με τη ζέστη. Και αυτό το τόσο, γιατί είμαστε τώρα ρε παιδιά, να το καλοσκεφτείτε,
Είμαστε περίπου 3 μήνες σε μια μόνιμη ζέστη. Γιατί από αρχές Ιουνίου είχε αρχίσει να κάνει ζέστες. Ορίστε και τα παπούτσια, μην ξεχάσω να κλείσω το βίντεο χωρίς να σας τα δείξω. Είναι αυτά εδώ από Adidas, είναι τα Ultra Boost, τα 5X νομίζω, έτσι λέγονται. Και ξέρετε, πέρα την σόλα που μου άρεσε αρχικά που είναι έτσι τρίχρωμη, μου άρεσε εδώ που η γλώσσα δεν είναι ξεχωριστή, οπότε δεν θα αναγκαζόμαι να την τραβάω και να την σιώνω. Τίποτα, αγάπη μου, κάτι δείχνω. Και είναι ενιαία, βλέπετε. Οπότε είναι σούπερ, πάρα πολύ όμορφα είναι και άνετα. Εχθές που πήγαμε Lidl, δεν πηγαίνω εγώ να σας πω την αλήθεια. Βολεύομαι σκλαβενίτη, αγαπώ σκλαβενίτη, ξέρετε, ειδικά ο μεγάλος που είναι εκεί στο Avenue, τέλεια. Αλλά έτσι όπως ήμουν στα ταμεία, γιατί θέλαμε κάποιο πολύ συγκεκριμένο πράγμα που υπάρχει μόνο στα Lidl και πήγαμε να το πάρουμε, βρήκα αυτά εδώ πέρα τα πανάκια, τα οποία είναι για τα γυαλιά. Σας είχα δείξει ότι παίρνω τέτοια πανάκια από το Jumbo, αλλά αυτά εδώ συμφέρουν περισσότερο γιατί έχει 54 και τα πήρα ένα κάτι, όχι πολύ κάτι. Συμφέρουν πιο πολύ και μου αρέσει γιατί μέσα μπορείς και τα κόβεις και είναι πιο μικρά για την τσάντα, ειδικά τη μικρή που έχω. Γιατί κόβονται στη μέση, να βλέπετε. Είναι αυτό. Οπότε βάζεις ένα-δύο τέτοια μέσα στη τσάντα σου. Δεν μπορώ εγώ τα γυαλιά μου να τα καθαρίσω με τα κλασικά τα πανάκια και τα βολεύτηκα. Τα βρήκα και στα ταμεία, να ξέρετε. Πολύ οικονομικά και για 50 τόσα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι από το Jumbo έπαιρνα 70 λεπτά τα 10 ή 99 λεπτά. Ή 70 ή 99 τα 10. Οπότε αυτό συμφέρει. Αυτό πρέπει το πήρα γύρω στο ή 1,70 ή 1,20, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πριν κλείσω το βίντεο, ήθελα να το κράτησα και για σήμερα, γιατί χθες το βράδυ με το που γύρισα από το περπάτημα και έφαγα το φαγητό, με έπιασε μια υπνηλία, τι να σας πω. Κοιμήθηκα κατά τις 11, γιατί κρατήθηκα λίγο να μην κοιμηθώ πάρα πολύ νωρίς και ξυπνήσω νωρίς, και κοιμήθηκα κατά τις 11 και ξύπνησα 8 και δεν το πίστευα ότι έχω κοιμηθεί 9 ώρες σερί εγώ, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Και το κράτησα γιατί θέλω να σας πω ότι ξέρω ότι σας χρωστάω να σας πω για τον λόγο που ήθελα πριν πάρα πολλά χρόνια να σταματήσω το YouTube. Το θυμάμαι, δεν το έχω ξεχάσει γιατί πολλές μου το είπατε. Θα το κάνω βιντεάκι μέσα στο φθινόπωρο αυτό, να ξέρετε. Και επίσης μία κοπέλα μου έγραψε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε «Μας έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα κάνεις ένα Q&A και ποτέ δεν έγινε». Ναι, όντως έχει δίκιο και δεν είναι ότι δεν το έκανα γιατί δεν θέλω να το κάνω. Είναι γιατί από τις 100 ερωτήσεις, οι 95 ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και είναι κάτι που δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι κάτι που δεν θα ήθελα κι εγώ να απαντήσω γιατί και δεν μπορώ και δεν θέλω. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει αυτό το Q&A, γι' αυτό και το άφησα. Τώρα αν σας ενδιαφέρει, γράψτε μου ότι σας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα Q&A. Αν είναι στα επόμενα βίντεο, να σας πω να μου γράψετε από κάτω τις ερωτήσεις σας και να κάνουμε ένα μέσα στους επόμενους μήνες. Και τώρα, αυτό που ήθελα και σας κράτησα εδώ και σήμερα για να το συζητήσουμε, είναι κάτι το οποίο έχω πολύ καιρό τώρα που το σκέφτομαι, αλλά εχθές που ξάπλωσα και άνοιξα λίγο το κινητό μου, έπεσε η οθόνη του κινητού μου πάνω σε ένα βίντεο μιας πολύ αγαπημένης μου influencer από το εξωτερικό που μίλαγε για το άγχος και πώς κατάφερε να απαλλαγεί από αυτό και τι πράγματα έκανε. Διάφορα πράγματα έλεγε, δεν το έχω δει κι όλο, γιατί με πήρε ο ύπνος και δεν κατάφερα, δηλαδή νίσταζα πάρα πολύ και δεν κατάφερα να το δω όλο. Και ρε παιδιά, άνοιξα τα σχόλια από κάτω και έβλεπα πόσος κόσμος παλεύει με το άγχος. Ακούω πάρα πολύ καιρό για το άγχος λοιπόν, αλλά πίστευα ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο έντονο εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι η κατάσταση της χώρας μας τέτοια, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί και πάρα πολλά τραγικά πράγματα και πώς να μην έχουμε άγχος σαν πολίτες αυτής εδώ της χώρας. Και πίστευα ότι είναι μόνο δική μας υπόθεση αυτό το τόσο έντονο άγχος. Είχα δει και κάποια στατιστικά που μιλάγανε με τις χώρες με το πιο πολύ άγχος και τις έτσι ψυχικές διαταραχές. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω για να μην ακουστεί λάθος, γιατί καταλάβατε, δεν θέλω να πω τίποτα λάθος. Θέλω να απλά να σας πω, να σας δώσω να καταλάβετε αυτό που έχω στο μυαλό μου για να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας και το πώς είστε, θέλω να μου πείτε. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παλεύω με το άγχος μου, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά νόμιζα ότι είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα τόσο έντονο. Παρατήρησα όμως από τα σχόλια κάτω, γιατί γράφανε φιλιά από την τάδε χώρα, φιλιά από την τάδε χώρα. Έγραφε ο καθένας την ιστορία του. Από αυτά τα λίγα που προλάβα να διαβάσω, θέλω σήμερα να καθίσω έτσι να το παρακολουθήσω. Και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι γενικό. Και θα ήθελα έτσι να μου πείτε, τι πιστεύετε εσείς ότι φταίει. Έχω εγώ κάποια πράγματα στο μυαλό μου που πιστεύω ότι φταίνε
γιατί δεν πιστεύω ότι φταίει μόνο ένα πράγμα. Πιστεύω ότι είναι όλα μαζί. Δηλαδή, λίγο το, η μετα-COVID ζωή, λίγο η έκθεση με τις οθόνες που έχει παραγίνει. Μετά και τα οικονομικά, τα των παιδιών, τα φροντιστήρια, τα διάφορα θέματα υγείας και θεωρητικά είναι όλο αυτό, αλλά δεν θυμάμαι παλιότερα τα πράγματα να ήταν έτσι. Μετά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, παλιότερα ήμουν και μικρότερη και ίσως δεν έδινε τόσο πολύ βάση. Ίσως από κάποια ηλικία και μετά δίνεις πιο πολύ σημασία στα πράγματα και πώς εξελίσσονται και όλα αυτά, αλλά έτσι θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι φταίει, πώς είστε εσείς γενικά. Ακούω πάρα πολύ κόσμο που έχει προβλήματα με τον ύπνο, επειδή αυτές οι σκέψεις τρελαίνουν το μυαλό, που okay, νομίζω λίγο πολύ όλοι παρασκεφτόμαστε ρε παιδιά. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει και με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, γιατί νιώθω ότι πολλοί κόσμος πλέον, πολλοί από εμάς δεν ζούμε όπως θα θέλαμε να ζούμε τις ζωές μας, γιατί μας κρατάει πίσω το άγχος, κάποιες αρνητικές σκέψεις και έτσι θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε, να μου πείτε πώς είστε και εσείς γενικότερα και τι πιστεύετε ότι φταίει. Αν θέλετε μοιραστείτε έτσι μαζί μας τις σκέψεις σας, θα χαρώ έτσι να διαβάσω τις απόψεις σας πάνω στο θέμα. Παρ' όλα αυτά προσεύχομαι και εύχομαι να μην μου γράψει καμία ότι έχει άγχος και δεν κοιμάται το βραδί. Θέλω να μου πείτε όλες, είμαι καλά, είμαι τέλεια, διανύω μια τέλεια περίοδο. Αυτό θέλω να μου γράψετε όλες και θα χαρώ πάρα πολύ, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά, έβγαλα το μαντιλάκι μου να καθαρίσω λίγο εδώ και την οθόνη και το... πώς το λένε εδώ την κάμερα. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, ελπίζω ότι σας κράτησα καλή παρέα και τώρα θα σας δώσω ραντεβού εγώ για το επόμενο Σάββατο, όπως έρθουν τα πράγματα, να ξέρετε, θα κυλήσουμε έτσι χωρίς άγχος παραπάνω, αυτό εννοώ γιατί υπάρχει, όπως και να το κάνουμε. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τους εαυτούς σας για να είστε εσείς πρώτα καλά και μετά όλοι οι υπόλοιποι και θα σας δω το επόμενο Σάββατο πρώτα ο Θεός. Φιλάκια πολλά, bye. Έτσι, να δείτε τώρα. Το έβλεπα το σύνορα, κοιτάξτε. Πολύ καλύτερα νομίζω.